όντως αυτήν την εμβριακή συλλεογνική ζωή. Μη! Το ρίζωμα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του, τις ρίζες του. Πού, σε αυτόν τον ετοιμοπόλεμο πλανήτη, αν τις βρει. Η Μητώνιο. Ο άνθρωπος και η φύση. Ο ήλιος, ο αέρας, το νερό, τα στοιχιά της ζωής και του θανάτου. Φα. Το ξεφύτρωμα. Το ξεφύτρωμα από αξίες, αρχίες, αρχές και από τόπους σε αφιλόξενες πολιτείες. Και η συνείδηση είναι η μόνη που μένει υποταγμένη, ναρκωμένη, βολεμένη. Σόλ. Ο κορμός με τα κλαδιά. Ο άνθρωπος και οι άλλοι. Η κοινωνία, η κοινότητα. Ο αγώνας για επιβίωση. Η πρώτη ανάσα ελευθερίας. Συ. Καρπή. Ο θρίαμβος της σοφίας, η ορίμανση. Η κατακρίνηση των μύθων, η πορεία προς το τέλος ή, σεβασμιότατε για όσους πιστεύουν, την αρχή. Ένας τεράστιος, ζωντανός, τρισδιάστατος μουσικός καμβάς, κυρίες και κύριοι, η ζωή μας. Υφασμένος με την τελειότητα της δημιουργίας του Θεού. Αυτή την τελειότητα άγγιξε η Μαρία Κάλλας. Με την τέχνη της πέρασε στο πάνθεον των αθανάτων. Με τη ζωή της όμως άγγιξε την τραγικότητα των ηρωίδων που ερμήνευσε μοναδικά και αγάπησε με πάθος. Η καλύτερη όπερά της ήταν η ίδια της η ζωή, παραμυθέλια και ταυτόχρονα τραγική. Μια γυναίκα με ολίδιο ταλέντο, η θρηλυκή ντίβα που έκανε και κάνει όλους μας, όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Και εδώ έρχεται ο Λιβαδίτης και λέει, τόσο ταιριαστό με μας. Ξέχυλη από σιωπή, απέραντη αίθουσα. Και το πιάνο ήταν η μεγάλη Άγια Τράπεζα, όπου πάνω της τα χέρια μιας γυναίκας, λιγνάκια, συγκράτητα, κόβαν και μοίραζαν γύρω τον άρτο της αιωνιότητας. Η μουσική είναι αέρας με ήχο. Η ζωή, κυρίες και κύριοι, διαφέρει μόνο στη σιωπή. Μπορεί η μουσική να έχει παύσεις. Η ζωή όμως, όταν βυθιστεί στη σιωπή, έχει τραγικότητα. Καλή δημιουργική χρονιά με μουσική, χαρά, υγεία και αισιοδοξία, αγαπημένοι μου.